Στα χέρια των αρχών τη Δημοκρατία βρίσκεται από το πρωί ο 28χρονο, ο οποίο φέρεται να είναι το πρόσωπο που προμήθευσε τη θανατηφόρα δόση ναρκωτικών στον άτυχο 35χρονο, ο οποίο σωριάστηκε νεκρό λίγη ώρα μετά από τη χρήση χθε σε περιοχή τη Λεμεσού. Ο ύποπτο είχε συλληφθεί χθε από την αστυνομία των Βάσεων και το πρωί παραδόθηκε στη Δημοκρατία μετά από απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου. Ο 28χρονο, αφού παραδόθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την προσωποκράτησή του για 8 μέρε. Οι ανακριτέ του ΤΑΕ και τη Υπηρεσία Καταπολέμηση Ναρκωτικών εστιάζουν τι έρευνέ του στον εντοπισμό και άλλων προσώπων τα οποία προμήθευσαν τι ναρκωτικέ ουσίε στον 28χρονο μεσάζοντα. Σύμφωνα με πληροφορίε του Αντένα, η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων εξασφάλισε μαρτυρία εναντίον 23χρονων, ο οποίο φέρεται να ήταν το πρόσωπο που βρισκόταν μαζί με τον 35χρονο και τον 28χρονο τη στιγμή που γινόταν η συναλλαγή των ναρκωτικών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρώπο κυνηγητό για εντοπισμό του 23χρονου, ο οποίο παραμένει μέχρι στιγμή άφαντος. Στο μεταξύ, μετά και τη διενέργεια τη νενομισμένη νεκροτομή χθε από την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου, αναμένονται τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα καταδείξουν πέραν πάση αμφιβολία τα αίτια θανάτου του άτυχου 35χρονου. Η νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατο του προήλθε από οξύ πνευμονικό είδημα.